χαίρετε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ στο κανάλι μας, στο Insert Coin. Δίπλα μου αυτή τη φορά έχω έναν σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος μας μεγάλωσε εκτός από τις σειρές που βλέπαμε στην τηλεόραση. Μας μεγάλωσε με τις μεταγλωτήσεις του, γιατί κυρίως έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε για μεταγλώτηση. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου, χαράς, λύπης θα μπορούσα να πω. Με τις φωνές σας. Δίπλα μου, κοντά μου, έχω τον κύριο Τάσο Κωστή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο φτωχικό μας που λέμε. Γιατί φτωχικό? Στο σπιτάκι μας, το ωραίο το πούς μας. Ωραίο, είναι γεμάτο συναισθήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε και ήρθατε, σας προσκαλέσαμε και δεχτήκατε για να μας παραχωρήσετε μία συνέντευξη. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη φορά όχι για την ηθοποιία, όπως γνωρίζετε, αλλά για τη μεταγλώτηση. Κυρίως θέλουμε να επικεντρωθούμε στη μεταγλώτηση και με όλες αυτές τις φωνές που μας έχετε χαρίσει ένα χρόνο. Αυτές τις φορές χωρίς την ηθοποιία δεν γίνεται. Σίγουρα. Που υπάρχει πάντοτε η ηθοποιία, έτσι. Και γιατί αν δεν το έχεις αυτό, έτσι εγώ μου υποβγάλανε ότι ας πούμε ότι έχω πάρει βραβείο από την Disney, που δεν είναι έτσι ακριβώς, θα σου πούμε βραβείο. Είναι ότι σέκλεβα ότι έκανε το acting που είχα συγκριτικά με κάποιον άλλον ηθοποιό, ο οποίος το πήγε καλό, αλλά δεν ήταν τόσο καλός σε αυτό το ρόλο. Έκλεβα ρόλους. Άρα λοιπόν η καλή ηθοποιία πηγαίνει στην μεταγλώτηση οπωσδήποτε. Χρειάζεται οπωσδήποτε. Μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί μετά δεν ξέρω, δεν είναι απλά βάζω μια φωνή. Πώς τη βάζω? Πρέπει να έχει ζωή. Να είναι σωστή. Βάζετε σίγουρα όλο σωστό είναι, βγάζετε όλο σωστό είναι αυτό. Ναι, δεν είναι κάτι τεχνικό η μεταγλώτηση. Δεν είναι μέχρι και πρέπει να πα με το σκίτσο κτλ. Αλλά αν δεν παίξει καλά, γιατί έχει συναισθήματα. Σωστό, σωστό. Άρα, αν δεν είσαι καλό στο οποίο δεν το παίξει. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση, η κλασική ερώτηση που θα κάνουμε, θυμάστε όλου του χαρακτήρε που έχει υποδηθεί? Όχι. Σίγουρα θα με διορθώσετε, θυμάμαι πολύ έντονα τον Goofy, θυμάμαι πολύ έντονα τον Πούμπα, τον αστυνόμο Σαΐνι, τον Captain Hook, τον Μπαλού, τον Σάλι, τον Σάλιβαν από τα τέρατα της Disney. Ναι, ωραία, καλά πας. Τον Πάτσα. Τον Πάτσα. Στο αυτοκράτορα σε κέφια. Σωστά, ναι, πήγα να πω ναι. Okay. Στο Σεκ, το ένα βασιλιά που είχατε κάνει, ρυθμότερο όπως λέγεται, δυστυχώς. Έχετε κάνει αμέτρητες φωνές. Α, το Δρακουμέλ. Ναι, έχω κάνει άπειρα. Δεν θα φτάσει η εκπομπή. Όχι, απλά σα λέω τα πιο εμβληματικά και πια μάλλον. Αυτά είναι τα πιο πιασάρικα, οι ρόλοι. Γκούφι, για αυτά ναι, τα θυμάμαι σίγουρα είναι 100% εσείς. Δηλαδή, μόλις βλέπω Γκούφι, Πούμπα, λέω εντάξει, οκ, τελείωσε. Εδώ είμαστε, θα σου κοστίσει. Ο Πούμπα είναι ο πιο χαρακτηριστικό, γιατί έχει. Δεν ξέρω πώς έχει αρέσει τόσο πολύ. Εντάξει, εγώ σαν μεγαλύτερο. Στα παιδιά τα οποία είναι μικρότερα και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, είχα λατρέψει πάρα πολύ τον αστυνόμο Σαΐνι. Το εμπρός καλά μου πόδια, εμπρός καλό μου υλικόπτερο και όλα αυτά. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ήταν άλλο level της μεταπλώτης, πριν πιο Πούμπα. Εμπρός λοιπόν, καλά μου πατίνια! Ναι, ο αστυνόμος Σαΐνι είναι τη φωνή αυτή να βάλει εγώ, ο τρόπος που μιλάει. Ο ξένος δεν μιλάει έτσι, ο ξένος λέει «Go, go, gadget, helicopter», «Go, go, gadget, cars», έτσι. Με αυτή τη φωνή, έτσι απλή. Αυτή την τρελή τη φωνή που μοιάζει λίγο από τον παλιό τον Ευθυμίου, που ήταν ένας βλάκας και μισός. Έτσι που λέει «Βεβαίως κύριε Πρόεδρε, βεβαίως κύριε Πρόεδρε». Είναι κάτι, μια μίξη αυτό δηλαδή της αφέλειας, το χάζω γιατί ο αστυνομικός έτσι τι είναι. Έκανε όλα τα λάθη. Θέλουμε τον κακό και είναι και καλό μου άνθρωπο. Το καλό και είναι και πράγμα στο κλό. Λοιπόν, δεν καταλάβει, εμείς είμαι κάτι καταλάβει και έτσι με αυτές τις στιγμές. Ειρωνικά, λέγαμε, ρε παιδί μου, πώς να το ονομάσουμε, Ισπέκτορ Γκάζ, δηλαδή που είναι κατσετάκια που βγάζει στα ελληνικά. Μου έρθει και τουλάχιστον και λέω, πάρε παιδί, Σαΐνι, πουλιά στον αέρα, παιδί, ειρωνικά. Α, έτσι βγήκε. Έτσι βγήκε. Άκου τώρα τι μαθαίνεις. Έτσι βγήκε. Έτσι βγήκε ο αστυνόμος Σαΐνι. Ναι, γιατί όντως είναι Ισπέκτορ Γκάζ, είναι καμία σχέση με το αστυνομικό. Πώς θα το πούμε στα ελληνικά κατσετάκια, δηλαδή. Όχι, δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Σπέκτορ κάτσε. Είσαι αστυνομικό ένα, γιατί πιέσαμε την τρέλα. Και έτσι μου βγήκε και αυτή η φωνή. Δεν μοιάζει. Και όσοι ήρθαν απ' έξω, το έχουν δει τον αστυνομικό σου ένα απ' έξω τώρα, που σαν και εδώ, αυτή η φωνή που έχει κάνει δεν την έχω ακούσει πουθενά μου. Και του πηγαίνει τέλεια. Εκτός σε έναν άνθρωπο δεν άρεσε. Δεν λέμε τον άνθρωπο.
Πήγε ένα κανάλι, το κλείσανε και αυτό το πάνω και φυλακή. Α, εντάξει. Το πάνω και φυλακή, δεν του άρεσε αυτή η φωνή και λέει δεν μπορεί να το πάρει, άλλο είναι. Δεν χρειάζεται να αρέσει. Αυτό έχασε, δεν έχασε. Αυτό είναι, ναι, βασικά έχουμε μεγαλώσει με το αυτό όμως. Έτσι, οπότε, σε αυτό δεν άρεσε, δεν άρεσε. Ναι. Οπότε νομίζω είναι... Όλοι καταλάβατε, δεν το πρώτο όνομα, το φωτογράφησα. Ωραία. Ναι. Ωραία, εγώ λέω να ξεκινήσουμε έτσι με τις ερωτήσεις που έχουμε γράψει για εσάς, και όσους μπορείτε να μας απαντήσετε, γιατί θέλουμε έτσι να το ξεδιέξουμε λίγο το θεματάκι. Άντε, βγαίνει λοιπόν. Πάμε. Επιδιώξατε να ασχοληθείτε με τη μετακλώτηση ή σας προέκυψε σαν εργασία? Έψαχνα, όταν είσαι νέος ηθοποιός και είσαι και οικογενειάρχης και είσαι οικογένεια και τα λεφτά δεν φτάνουν, ο βασικός μισθός δεν φτάνει να έχεις οικογένεια, θες κάτι παραπάνω. Και επειδή δεν ήθελα να κάνω διάφορες αλλαγές εκτός του ηθοποιού, να πάω να γίνω γκαρσόνι, ξέρω εγώ, να κάνω εκείνο, να κάνω άλλο, μια άλλη. Ήθελα να κάνω τον ηθοποιό, πού μπορώ να το κάνω? Στην τηλεόραση, στο θέατρο, έτσι, στο θέατρο, στο πρώτο θέατρο, μετά στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Αυτές σας πικάζω ακόμα, μεταγλωτήσεις. Και υπάρχει μεταγλωτήσεις, πήγα λοιπόν, χτύψα την πόρτα της ΕΡΤ τότε, στο Μπαλί τον Νίκο που ήταν υπεύθυνος εκεί. Και λέω να δουλέψω σε ηθοποιούς, σε μεταγλωτήσεις, γιατί το ηθοποιό θέλω, δεν θέλω κάποιον άλλον. Και έτσι πήγα. Το θέμα επιβίωσης και μετά το αγάπησα πάρα πολύ. Το αγαπάτε όμως, φαίνεται δηλαδή, ακόμα και τώρα πάρα, συνεχίζει. Τρελαίνω, δηλαδή παθαίνω όταν το με το που βγαίνει το σκίτσο, εγώ τρελαίνω. Έτσι μπορεί και τη φωνή κατευθείαν. Έχω ερώτηση, αλλά θα την κάνω πιο μετά, ναι, που παραπέμπει πάνω σε αυτό εδώ που μου λέτε. Ναι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, επειδή μας το είχε τονίσει και ο Σπύρος Βεντήλιας, ότι χτυπήσατε την πόρτα και εσείς. Τώρα, αν πήγαινα εγώ να χτυπήσω την πόρτα, πείτε ότι είμαι ηθοποιός, θα δεχόντουσαν να με πάρουν για μεταγλώτηση. Για μεταγλώτηση θα με ακούγανε ή θα μου λέγανε ότι α, δεν ψάχνουμε. Όχι, δεν θα σε πάρουν, ναι. Γιατί είναι μεγάλη τύψη. Όχι, γιατί ρωτάς. Γιατί δεν πας να χτυπήσεις την πόρτα. Πήγες τη χτύψη και σου πάνε όχι. Ναι, αυτό ήθελα. Γιατί όχι, ότι μου λένε και εμένα, μου λένε κλειστό κύκλωμα. Λέει τι να κάνουμε, μην έρχεσαι. Εγώ ήξερα κανέναν από τον Πειραιά που ξεκίνησα. Κανένα δεν ήξερα. Πήγε και χτύπησε την πόρτα και σα ήρθα. Και πήγα μία, και πήγα και δύο, και πήγα και τρεις, και πέντε φορές, σε να χτύψει. Θέλετε. Όπως δεν με παίρνανε στο ραδιόφωνο τότε. Γιατί ήταν επερμηνάστη του κόμματος τότε. Mm-hmm. Και μόλις άλλαξε το 81, με φωνάξε. Λέω δεν έρχομαι εγώ τώρα. Στο ραδιόφωνο. Okay. Έτσι δεν πήγα, όντως δεν πήγα. Mm-hmm. Δεν θέλω. Και τότε σου είπα για την πόρτα 100 φορές, μου δεν ξέρει πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν δεν με παίρνανε. Μετά με φωνάξε. Λέω δεν θέλω τώρα εγώ. Και έτσι πήγα στη μεταγλώση. Λοιπόν μη λέτε δεν θα μας πάρουν. Αχ, είναι. Είναι κλίκα εκεί πέρα μαζεμένη. Δεν είναι έτσι. Είσαι, θες να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πήγαινε, χτύπα και επέμενε και κάποια στιγμή θα σου ανοίξει η πόρτα. Ναι. Και να είσαι καλός στη δουλειά σου. Και δεν είσαι καλός μάστορας, θα φύγεις. Ναι. Αλλά μην βάζεις αυτό, α, θα με παίρνω. Δεν θα σε πάρω. Άρα με λίγα λόγια επιμένω μου κάτω. Βέβαια. Θες κάτι, το θέλεις, πήγαινε. Ναι, όταν κυνηγάς. Και λέει, όπως μου δεν πήγα, δεν πήγα εδώ σε ένα βιογραφικό, δεν με φωνάξανε. Έλα, ρε. Κοιμηθήκαν το βράδυ και το πρωί είπαν δεν το φωνάξαμε αυτό το παιδί που μας έβγαλε. Κατ' αφιογραφικά έχουν. Πρέπει να ξαναπάς. Να ξαναπάς. Και μπορεί να μην θέλουν αυτό που έχεις εσύ. Mm-hmm. Να θέλουν κάτι άλλο και γι' αυτό και δεν σε πάρουν. Όπως και εγώ έχω πάει πολλές φορές και κάνω το κάστινγκ και πήρα τον άλλο. Πήρα εσένα. Δεν γιατί πήρα με. Γιατί ήταν πιο αδύνατο. Εγώ είμαι και στον πουλό. Mm-hmm. Όχι δεν είμαι καλός. Mm-hmm. Δεν έκανα και το συγκεκριμένο πράγμα. Όχι. Γιατί αν το μπερδεύουν αυτό, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Πώς το διαχειρίζεται κανένας. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τέτοια πράγματα. Δεν με παίρνουν. Είναι η τοπάθεια. Επέμενε. Η τοπάθεια είναι. Κάποια στιγμή δεν πήγαινε το πάθη. Θα γυρίσει ο τρόπος που λέει. Πήγαινε. Εύκολα. Πάλε με το πούμε. Ποιος πιστεύετε ότι έχει πλεονέκτημα υποκριτικά στη μεταγλώτηση? Ένας ηθοποιός θεάτρου ή του κινηματογράφου? Ηθοποιός είναι ένας. Όπα, απάντηση. Ένας. Ένας είναι ο ηθοποιός. Είτε πει στο θέατρο, στο κινηματογράφο, το μέσο αλλάζει. Το θέατρο το πας μόνος, στο κινηματογράφο, όμως δηλαδή μηχανή που σου μεταφέρει. Μετά πας στο μοντέρ, έτσι που μοντάρει τη σκηνή. Ενώ στο θέατρο τα κάνεις όλα μόνος σου. Σωστά. Αλλά αν δεν ξέρεις να παίζεις, δεν θα είσαι πουθενά καλός. Στο κινηματογράφο και ιδιαίτερα. Γιατί όταν δεν παίζουμε στο κινηματογράφο, αυτό που γυρίζουμε το γυρίζουμε σε μια τεράστια οθόνη. Πάμε στην τηλεόραση και άλλο πώς μεγάλη τηλεόρασή σου πια. Ναι. Γιατί στο κινηματογράφο, όταν παίζεις, όταν εκφράζεσαι τα εκφραστικά σου μέσα, πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό που θα κάνεις τόσο θα πάει σε μια τεράστια κινηματογραφική έντουσα,
σε μια οθόνη τεράστια που εκείνο το πράγμα θα μεγενθεί πάρα πολύ. Άρα θα πρέπει να είσαι λίγο πιο λιτός. Ναι. Αν το λιτός, το λιτός, το λιτός, αν το κάνεις στην τηλεόραση, δεν θα πάνεσαι. Και άμα είσαι μπει την πλάση μου, λένε ψηλός είσαι. Εγώ δεν σε είσαι μπει τηλεόραση. Εγώ μου. Και με δείτε δεν έβλεπες ότι είμαι ψηλός. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ψηλός ο άνθρωπος, αλλά ναι. Λοιπόν, το οποίο είναι ένα και ένα που το παίρνει. Πού καλύτερα να δώσει. Δηλαδή, γιατί θα παίξει συναισθήματα. Ναι. Έτσι, θα παλέψουν τα συναισθήματα. Πρέπει να δω τα πράγματα λοιπόν. Να το κάνει είτε εδώ είτε εκεί, είτε με τα γλώσσα, οπουδήποτε θέλει. Ακόμα και στη διαφήμιση. Κάτι πρέπει να κάνει. Okay. Δεν είναι εκφώνηση, λε ένα πράγμα ξέρω. Και αυτό πρέπει να έχει ένα χρόνο. Πρέπει να αλλάζει ρόλο. Και σίγουρα θα έχει την υπογραφή του καθενό από εμά. Προφανώ για να. Τέλος πάντων, για να θεωρηθεί καλός ηθοποιός, μου λένε. Ναι, και αυτό είναι. Εντάξει, ο καλός ηθοποιός είναι λίγο υποκειμενικό. Είναι. Που το όχι, ας πούμε. Εγώ που δεν είμαι ηθοποιός, ας πούμε, να παίξω μια σκηνή, προφανώς και δεν θα πάω την εμένα. Γιατί? Γιατί είναι ότι είμαι αυτοδύνατος. Εγώ. Δεν το έχω σπουδάσει. Εντάξει, δεν είμαι καλλιεργημένο. Δηλαδή, όπως πριν εμένα, δεν θα έρθει το τάδι να παίξει, πήγε σε ένα, αυτά τα reality show που παίζουν. Και. Τι λέει, παίξει. Αυτό θα χάσει. Να έρθει μαζί μου να παίξει. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Σαν να πάω στον γυμναστή να παίξω στο ποδόσφαιρο με το Μέση και να πάω να παίξω εγώ πάρα. Πώς θα γίνει, και εγώ ξέρω να κουτσάω στο κάμπο. Αλλά τα πα με επαγγελματίε. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Εντάξει, θα κάνει κάτι ειδικό, ένα πράγμα τόσο όσο να είναι εκτεθεί. Αν σου πούνε κάνει και λίγο παραπάνω, δεν μπορεί να το κάνει. Θα δείχνει. Θα δείχνει. Κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Άρα είμαστε όλοι καλοί ηθοποιοί. Ωραία. Αν σε βάλω να κάνει πράγματα που δεν μπορεί, θα είσαι κακό. Και εμένα, αν κάνω, με βάλει να κάνω πράγματα που δεν μπορώ να κάνω, θα είμαι κακό. Μόνο λίγο τη φωνή του γκουφ προσπαθώ να κάνω μέχρι και εγώ φτάνει. Όχι, δω, αν σε βάλω να. Και εμένα να το μάθω. Υπάρχει το οποίο μπορεί να κάνει χιλιά πράγματα. Το κάνει το χιλιοστό πρώτο, δεν θα είναι τόσο καλό όπω θα είναι χιλιά. Ναι. Υπάρχει ένα το οποίο παίζει μπορεί να κάνει ένα πράγμα. Αυτό είναι να το βάλει να κάνει. Δεν φταίει αυτό. Θε εσύ που το βάλει να κάνει κάτι άλλο. Okay. Το κατάλαβα το. Έτσι, δεν είναι αυτό που μπορεί να το κάνει. Σωστό. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Εσύ γιατί το βάζει. Σωστό. Να το κάνει. Αυτό δεν μπορεί. Δε και δεν το βάζει αυτό, δεν βλέπει ότι παίρνει τα πόδια του. Και αυτό που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, τι τον βρει. Αυτό που το βάζει, το κουτσού μέσα να παίξει. Ναι, όχι, δεν γίνει. Εκείνο να βρει. Αυτό είναι. Έτσι, ωραία. Ωραία. Τέλειο. Θα μπορούσατε να εργάζεστε μόνο ω ηθοποιό μεταπλωτήσεων. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω. Α, δεν θέλετε. Ναι, γιατί θα πω τη ζωή με την αγρότη στα γάλα, δεν μπορεί τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει και με το γράφημα. Το θέατρο, καταρχήν εγώ, όταν βγήκε ήταν μόνο το θέατρο. Έτσι. Πριν μισό αιώνα που ξεκίνησε. Μπορεί όμως κάποιος να δει από τη μεταγλώτηση και μόνο τη μεταγλώτηση. Αν υπάρχουν δουλειέ, κάποτε έπαιξε κάπου αρκετά λεφτά. Γιατί υπήρχε μεταγλώτηση. Αν δεν υπάρχουν δουλειέ, πώ θα βγάλει. Ναι, οπότε πρέπει να κινηθεί. Μόνο μάτια με ρόλο. Κάποια τηλεόραση, όταν ξέρω εγώ, όταν πρωτοβήκε το 81 το Πασό και ξαφύγει και έκοψε όλες τις εκπομπές και κάνουμε στην τηλεόραση 13 επεισόδια που μας το χέρι μπροστά στο φως. Λοιπόν, και τώρα τα σειρά ήταν 13 επεισόδια. Πώς θα πω το πήξε 13 επεισόδια. Καταλαβαίνεις τώρα. Δύο σύνορα πεζόντουσαν από 13 επεισόδια. Ποιος θα πω το πήξει. Μπορεί να έχει δουλειές να κάνεις, μπορεί να βγάλεις κάτι άλλο, γιατί από αυτό δεν βγαίνει. Να. Και τότε πληρώνουμε και καλύτερα φαντάζομαι από ότι τώρα. Ναι, ας πούμε και στην μεταγλώτηση έπαιξε. Δηλαδή, στο ένα επεισόδιο που έπαιρνα, ξέρω εγώ, έπαιρνα να βάλει μια τηλεόραση ένα άλλο. Και παίρνει μια τηλεόραση, ρε παιδί μου. Ένα δάνειο, ξέρει, πρέπει να τη δώσει. Α, έβγαλε. Ναι, ήταν πιο αξιοπρεπή τα πράγματα. Τώρα είναι τόσο πάνε και φθήνουν. Ναι. Όχι, Παναγία μου. Σου λέει τώρα, δεν θα ήθελα να παίξει και δουλειά, μιλά φίλο. Ναι, ναι. Και θα έρθει να σου πει. Τώρα παίζουμε το έργο για πολλά χρόνια θα το πούμε αυτό ακόμα και ακούσα ακόμα. Αλίμονο στους νέους. Αλίμονο στους νέους. Η αλήθεια είναι ότι συγγνώμη δεν το. Γιατί λέω τώρα δουλεύουν και δεν έχουν. Μπροστά με όλοι τι κάνουν. Και δεν θέλουν ανθρώπου με προσωπικότητα. Δεν θέλουν κάποιο να ξεχωρίζει να είναι κάτι. Μπορεί να είναι όλοι ίδιοι. Είναι η μετριότητα. Ναι, αυτό. Δεν θα μπορούσε όμως κάποιο να. Δεν είναι. Δεν γίνεται. Δεν μα ξεχωρίζει τα φανεί και δεν πρέπει. Κατευθείαν, είχα πουν αυτόν. Η ιστερία της μετριότητας να γράψει ιστορία. Ορίστε. Δεν είναι ωραίο. Όμως. Έτσι όμως πρέπει. Δεν πρέπει να ανθρώπινο. Δεν θέλω ανθρώπινο να ξεχωρίζει την προσωπικότητα. Θέλω να είναι όλοι οι ίδιοι. Εντάξει, οκ. Ναι. Και
Και δεν έχουν και λεφτά, τίποτα. Δεν έχει κάτι να παλέψει, να κάνει κάτι. Άντε, ζεις για να από αυτό και κάνω πήγαδο. Έχετε πάρει ποτέ στοιχεία ενός χαρακτήρα καρτούν που ηχογραφήσατε για να τα ενσωματώσετε σε κάποια κωμική περσόνα στο θέατρο ή στην τηλεόραση? Όλα συμπάρχουν. Καταρχήν κλέβω από τη ζωή. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε και στο νόμο Σέντυπον που το βάλω το πέρα από κάπου αλλού τη δανείστηκα. Και το έκανα, δεν το έκανα ακριβώς το ίδιο, το διαπόφασα και το έκανα να του πηγαίνει πάνω του. Του έγραψα το κοστομάκι και το πάνω του. Λοιπόν, όλα τα πράγματα περιέχονται σε πάνω. Δεν είναι αυτόνομα, ξεχωριστά. Όλα παλεύουν μεταξύ σου, βγαίνουν. Και η ζωή. Έτσι πρέπει να κάνει. Μου τα χτίζει. Μου τα χτίζει κάτι, χρησιμοποιεί υλικά. Ένα ενεργικό. Όχι, ναι. Είσαι διαφορετικό. Κάθε φορά έχουν κάτι άλλο υλικά. Σαν και εκεί να σου πάρει και αυτό μέσα. Πρέπει να έχει πολλά υλικά για να χτίσει και κάνει καλύτερα πράγματα. Όσο περισσότερα υλικά έχει. Αρκεί να ξέρει να τα χρησιμοποιήσει σωστά. Σαν να έχει χτίσει ένα ζωγραφί και έχει τρία χρώματα. Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, θα κάνει το πρόμαυρο που είναι καταπληκτικό. Το ασπρόμαυρο. Όπως και στη φωτογραφία και στον κινηματογράφο, ακόμα και στο πίνακα να κάνει ασπρόμαυρο. Αυτό που τα καταφέρει να το φτιάξει με τις φωτοσκιάσεις και εσύ να βρει ένα ασπρόμαυρο και εσύ νομίζω ότι βλέπει χρώμα. Για να μην το αυτό που λέω. Ναι. Ότι βλέπει ένα ασπρόμαυρο και ξαφνικά δεν σου την κατάλαβε ότι είναι ασπρόμαυρο. Ότι νομίζω ότι έχει κάποιο βλέπει χρώμα. Άρα έχει πετύχει αυτό που θέλει. Το επίπεδο που έχει φτάσει άλλο. Προφανώ. Ωραία. Λοιπόν, με ποιον φίλο σας από το χώρο του θεάτρου θα θέλατε να συνεργαστείτε σε κάποια μεταγλώτηση? Ή το έχετε κάνει δηλαδή? Καταρχήν δεν συνεργάζεσαι γιατί παίζει μόνος σου. Α. Είσαι εσύ και το μικρόφωνο και το. Α, στο στούντιο παίρνετε ένα. Παίρνετε ένα. Παλιά ήταν στην ΕΡΤ, ήταν αυτά που ήταν ένα μικρόφωνο και δουλεύαμε πέντε άτομα μαζί και είχε και δύο ακουστικά και έπρεπε να περιμένει και γυριζόταν real. Okay. Ενώ τώρα το πας φράση με το. Α, και είστε μέλη στο στούντιο και με τον υπολογιστή. Εσύ, ναι, και τη φράση και τρει κομμάτια. Κομμάτια, άμα τα ξέρει, πρώτα τα κάνουμε πρόβα και τα δουλεύαμε. Εγώ όταν έκανα το αστυνομοσένη μου, πήγε το διάφραγμα που πάθανε. Γιατί έπρεπε να γυρίζω, να το παίζω συνέχεια. Δεν το κόβανε, γιατί τότε ήταν φιλμ. Και ήταν αλλού, ήταν το φιλμ φορτωμένο, αλλού το περφορέ, ο ήχο. Και αυτά τα δύο δουλεύανε μαζί. Αν πήγαιναν προς-πίσω, στοπ, προς-πίσω, σε συντονιζόταν ο ήχος με το. Και έπρεπε να το ξαναπάνω από την αρχή. Άρα λοιπόν, εγώ έπρεπε να το ξέρω πάρα πολύ καλά, να βγάλει πρόβες και να το πηγαίνω σε real time τώρα που παίζεται. Και είχα βγάλει επεισόδιο ολόκληρο, μία και έξω. Χωρίς το. Τώρα το κάνεις. Γιατί τη φράση δεν λένε. Τη φράση που κάνουν παϊδάκια. Τώρα, ναι, εντάξει. Και μου λέει τι γίνεται, εγώ πώς είναι άσχημα να εγώ έχω μάθει και έχω εκπαιδευτεί διαφορετικά και έχω τρέλα. Τότε και να παίρνουμε στα ακουστικά να τελειώσει ο άντρα, τα πάρει και να μπει στο μικρόφωνο. Γιατί έχω την ιδέα. Πού θα κάθεστε για να σα φτιάξω το μικρόφωνο? Εγώ θα πάρω το μικρόφωνο και εγώ θα πάω. Γιατί εγώ θα στηρίξω όταν θα δουλεύω δύο ώρε, τρει και θα πρέπει εκεί που θα βάλει το μικρόφωνο εγώ να καρφωθώ. Και θα είμαι εδώ, δεν θα ακολουθώ ποτέ, δεν θα κάνω ποτέ έτσι. Και θα ξαναγυρίσω εκεί που το μικρόφωνο ξέρω που θα πάω. Yeah. Όταν θέλω να μιλήσω θα πάω. Θα κάνω ό,τι θα πάω που θέλω να είμαι, όταν να μιλήσω και θα πάω. Βγαίνει αυτή τώρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία προφανώ. Εμείς απλά βλέπαμε στην τηλεόραση και το κοινό σχέδιο που έπαιζε, αλλά από πίσω το πώς γινόταν όλη η δουλειά. Τι μπορούσαμε να το φανταστούμε. Αυτό ήταν στην ΕΡΤ. Μετά βγήκανε, κοιτάξτε το βίντεο που μπορούσαν να το κόψουν, βάζαν τα εικόνα έτσι και πήγαινε έτσι. Βόλτα. Και μετά βγήκε ο υπολογιστή. Καλά, εντάξει. Και μετά πάμε στην Τρίκα, την Καστερή, την Ισιόν, την κάναμε που στέλναμε. Στην Ανάσα, στο ΕΕ. Στο πολύ ευθερολάχιστο, πολλά. Κόψερά. Και στο τραγούδι, όταν όταν. Καλά, σιώνουν και την νότα. Στα τραγούδι μπαίνουν και τα φίλτρα από τη ζωή. Σιώνουν, μισθούν τον τόνο, το φέρνουν. Μισθούν τον τόνο, το φέρνουν. Ωραία. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Άλλο, πάνω σε αυτό. Όχι, πάνω σε αυτό δεν θέλω να ρωτήσω. Θα ρωτήσω τι. Έχει τύχει ποτέ να απορρίψετε δουλειά για χάρη μια μεταγλώτηση? Όχι, γιατί πάνε παράλληλα. Δεν μπορεί να κάνει. Όπω λέγατε στην αρχή. Ναι, δηλαδή κάνει μια δουλειά και δεν κάνει. Εγώ όταν δούλευα. Τότε, δηλαδή δούλευα 18 ώρες την ημέρα. Ήταν εποχή που έκανα δύο σύρια, δεν ξέρω κάτι. Ήρθα και παραλογή τη σειρά, τη Μαρία την Άσκηνη, έκανα στο θέατρο το Μπακαλόγατο, έκανα τις διαφημίσεις, έκανα τις μεταγλωτήσεις. Το 24 ώρα δεν μου φτάνει. Και προλαβαίνατε. Πότε κοιμόσασταν? Κοιμόσασταν. Τα έκανα, δεν έπαθα τίποτα. Δεν έπαθα τίποτα λοιπόν. Ανταμυφθήκατε γι' αυτό.
Ναι, εντάξει, μου άρεσε. Δεν έκανε μια δουλειά. Αυτό, δεν αυτό που λέτε, γι' αυτό λέω συνέχεια ότι και στην αρχή το είχατε πει ότι όσο το κυνηγάς που λέγατε, θα σε ανταμείψει σίγουρα. Εγώ στην αρχή χτύπησα χίλιες πόρτες πόσο ήταν. Χτύπησα χίλιες πόσες φορές την καθεμία. Στην αρχή άνοιξε μία, δηλαδή μετά άνοιξαν όλες. Ναι. Και μετά λες, εντάξει, λοιπόν, τι θα πω, όχι. Μετά γνώρισε ότι δεν έχει τα λεφτά. Πρώτα απ' την ημέρα, πρώτα το θέατρο. Μου κοίτα. Το θέατρο είναι βάσιμο. Γιατί τα άλλα είναι τώρα έρχονται και αύριο δεν είναι. Το θέατρο μας θέλω να έχω κάθε χειμώνα ή το καλοκαίρι. Γιατί δεν πήγαμε στο εθνικό και πάμε πέντε χρόνια τα συνέχεια. Έπρεπε δύο φορές το χρόνο να ψάχνω μια δουλειά. Εγώ μου έβρισκα δουλειά για το χειμώνα και αρχίσαμε τις πρόβες και αρχικά άρχισα να ψάχνω τη δουλειά για το καλοκαίρι. Πώς θα γίνει το καλοκαίρι, πότε να μάθω, τι γίνεται για το καλοκαίρι, δεν σου βάζει το. Α, δεν το αφήνατε να είναι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Να κυνηγούσα έτσι. Έτσι, να σου πει. Καλά, καλά. Πώς θα γίνει. Και φτάσατε, προφανώς, εκεί που φτάσατε και. Λοιπόν, και όλες τις δουλειές μαζί, λοιπόν, θέλει αυτό να το κάνουμε και αυτό μαζί. Και μεταγνώριση ήταν κουρικά από πάνω. Λες, βγάζω αυτό, θα σου πω. Έτσι ξεκίνησα και πήγα στην μεταγνώριση. Γιατί δεν θέλω να πάω το θέατρο, το βασικό δεν μου φταίνει να ζω εξωπρεπώ στην οικογένεια. Σφυγόμουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και πήγα στην μεταγνώριση και μου έδινε το πλάστο παραπάνω να έχω μια ανάσα. Για να κάνουμε πλέον τώρα όλοι μας. Όχι με τα παλωτήσει και μετά. Α πούμε στη διαφήμιση δεν προσπάθησα να πω. Ναι. Γιατί είναι ένα ειδικό πράγμα η διαφήμιση. Δεν έβαλε ο Γκούφι στη διαφήμιση. Α. Ναι, γιατί ήταν ένα που δούλευε μια διαφημιστική και ήταν φαν του Γκούφι. Και με φώναξε να κάνω ένα ραδιοφωνικό, αλλά όχι να κάνω τον Γκούφι. Για να με γνωρίσει. Ωραία. Εμένα ναι, που έκανα. Ποιο είναι πίσω από το φωνή. Ναι, ναι, και ήθελα να με γνωρίσει για αυτά τα πράγματα. Με πήγε στη μία διαφημιστική εταιρεία και έκανα. Μετά αυτή τότε, φέρνω σε λιγάκι τα καρδιά τα πιάνε βόλτα. Ένα χρόνο εδώ, τον άλλο χρόνο εκεί. Δεν πήγα διαφημιστική, πήγα αλλού. Διαφημιστική που με γνωρίσει, με κράτησε. Που με ήξερε. Με πήγα στην άλλη εταιρεία, αλλά με φώναξε και στην άλλη εταιρεία. Και έτσι μπήκα στη διαφήμιση. Δεν προσπάθησα, ούτε μου έκανα ούτε τίποτε. Δεν έκανα γιατί δεν ήθελα, δεν προλάβαινα, δεν ήθελα. Και μετά βγήκε ήρθε και αυτό από μόνο του πια. Και να έφυγε. Να έφυγε. Λες εγώ θα κάνω αυτό να προσπαθήσει και να έφυγε. Και κάποια στιγμή θα έρθει. Μπορεί να βγει, αλλά θα έρθει. Θα έρθει. Αλλά να είσαι έτοιμο όταν θα έρθει. Και να το θέλει και να έχει και τα προσόντα να το κάνει. Μην δεν ζητήσει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Έτσι. Να μην ζητά κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Κάτι που μπορεί να κάνει και να συνεργαστεί και να κάνει του συμβιβασμού σου. Και να έχει και τα ωριά σου, την αξιοπρέπειά σου. Άρα και το συμβιβασμό. Αν χωρί συμβιβασμό δεν προχωρά στη ζωή. Αλλά να έχει και ένα όριο στο συμβιβασμό. Και να έχει μια αξιοπρέπεια. Κάτω από εκεί δεν πρέπει να κατεβαίνει. Ωραία. Να έχει μια. Δηλαδή, όσοι μα βλέπουν. Μην λέμε να δει, ξέρει, μα που κάνω λίγο, μην κάνω άλλο, ναι κτλ. Να πολεμά. Και να μην φεύγει από δουλειά. Είναι ήττα. Και φορά να κάνουν τη ζωή δύσκολη να φύγει. Λε, εγώ θα φύγω. Εσύ θα φύγετε από εδώ, εγώ δεν φεύγω τίποτα. Του είπανε και σου να κάνει τη ζωή δύσκολη. Κάτω στο θέλει. Εγώ δεν φεύγω. Εδώ θα σπάσω τα νεύρα, εσύ θα φύγει και εγώ δεν θα μείνω εδώ. Θα μείνω. Έτσι όμω. Γιατί αν έρθει το τρέψι, με τσαντίσουμε, θα το παίρνω το καπουλάκι μου και φεύγω. Όχι, κοίτα έχει χάσει. Όχι, είναι ήττα. Κοίτα έχει χάσει, ναι. Ήττα. Με δύο τάχου τον κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, με δύο τάχου. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο κύριος Κορσής είναι πολύ ενδιαφέρον όλες οι απαντήσεις που δίνει. Ποιο χαρακτήρα από αυτούς που έχετε ηχογραφήσει θα θέλατε να έχετε δίπλα σας σε διακοπές ή ταξίδια? Κανένα. Κανένα. Δεν τον εαυτό μου θέλει. Αυτή είναι η ώρα της δουλειάς. Το απολαμβάνω. Δεν μεταφέρω τα πράγματα της δουλειάς μου στην προσωπική μου ζωή. Α, δεν είναι ένα το ίδιο. Δεν φορά το κουστούμάκι μου του ηθοποιού παντού και στις διακοπές μου και στο σπίτι μου. Το κουστούμάκι του ηθοποιού το φοράω όταν δουλεύω. Όταν φεύγω από τη δουλειά, σταματάω να μην το πιέσω. Αδειάζω. Εγώ φαντάστηκα, θα μου έκανε ότι. Τι δεν έκανε, και να πάω. Ναι, και να περπατάω στον δρόμο και να κάνω τα παραμιλώ και να περπατάω στον κούφι, να μιλώ στον Σαΐν. Να έκανα, όχι βέβαια. Έξω είναι ο τάσος ο Χριστής, ένας απλός άνθρωπος, όπως και δίδει. Με τα προβλήματά μου, έτσι είναι. Ω, μόνο. Όπω όλο ο κόσμο, τα δικά τα προβλήματα. Δεν το παίρνει. Δεν έχω βάλει και τον ρόλο μου μαζί. Και το έχω και τον ψυχολόγο μου μαζί. Όχι, εδώ θα είναι. Κατάλαβε. Γιατί άλλο είναι η ζωή και άλλο είναι αυτό το σημείο. Το κουσμάκι τη δουλειά το φοράω όταν δουλεύω. Μόλι τελειώσει,
πάω πιο νωρίς στη δουλειά μου, μια ώρα μπροστά και μόλις τελειώσω τη δουλειά μου, αχκαρία να βγάλω το κουστούμι και φεύγω. Ναι. Δεν κάθομαι μετά και δύο ώρες στη δουλειά, όχι. Πάω πιο μπροστά, να μόλις τελειώσω, φεύγω. Αφήνω το κουστούμι και φεύγω. Α, και ανανεώνομαι. Δεν με το κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα και στον ύπνο μου και στο σπίτι μου και παντού και να πω. Μην καταλάβω ποια είναι η ζωή και ποια είναι. Αυτό είπα ότι θα έχετε και ψυχολόγο και περίμενα να ακούσω γκούφι, κουμπά, κάτι, περίμενα να ακούσω τι. Ναι, ξέρεις κάποιοι θα ήθελα δίπλα μου να υπήρχε ο γκούφι, ας πούμε. Δεν περίμενα τι είναι. Τι είναι αυτό. Τι είναι ο γκούφι και τι είναι ο κουμπά. Στη ζωή σου. Εικονική... Όταν παλέψει με το θηρίο εκείνη την ώρα και τα βέβαια τι κάνεις. Εγώ κατάλαβα τι έκανε στην μεταγλώτηση όταν πήγα στο κόμικο στη Θεσσαλονίκη. Α, οκ, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήξερα τι να με καλούν, λοιπόν, μόνο σαν βόλτιση χαράκτορ να πάω να μιλήσω εκεί και μου λέει θα κάνετε έτσι. Θα έχετε λέει τρεις μέρες, το πρωί δύο ώρες και τα πορά δύο πόλη πάνε δύο ώρες εκεί στο Βελίδιο και τα λοιπά και θα κάνετε και ένα Q&A. Okay. Εσύ το ξέρεις, εγώ δεν το ήξερα. Ερωτήσω απαντήσω. Ναι, ναι, μετά κατάλαβα, question and answer. Ναι, λοιπόν, εντάξει, το ρώτησα, τι είναι παιδιά, έχω το κεφαλή. Ναι, έτσι και έτσι, εντάξει. Ούτε δεν τρέπομαι, δεν κάνω, τα ξέρω. Ναι, δεν κακό. Λοιπόν, και βέβαια δεν ήξερα τι να κάνω. Και το βάλαμε, ήταν όλοι. Ήταν, είχαν τότε αυτό που έκανε το σκίτσο του Σκρούτζ. Α, ναι, αυτός, ναι. Δεν του ξέρω. Αυτό που έκανε το Σούπερμαν, το Σπάιντερμαν, δίπλα μου, τελευταία δεν ήταν πιο ήταν δίπλα μου, πριν από μένα, τελευταίο σκίτσογράφο, ήταν αυτό που έφτιαχνε το Λούκι Λουκ. Μετά ήταν ένα ηθοποιό που ήρθε τώρα. Νανού, τάδε, πώ το λένε, Μανού, Νανού, Μανού. Τι, ποιο ήταν. Έπαιξε και σε μια ελληνική ταινία τώρα. Ένα Αυστραλό, ο οποίο παίζει κάτι περίεργε ταινίε. Φερμάτο. Και μετά ήμουν εγώ. Είχαμε βάλει ένα πάνελ εκεί. Το όνομά μου. Και περίμενα τι θα κάνω εδώ πέρα. Και ήταν γεμάτο το βιβλίο. Το έδερμα με σκίτσα με κακό φασέρι. Κόσμο που μια μέσα, άλλο δημένο μπουφι, άλλο δημένο έτσι. Ανάλογα τον ήρωα που του άρεσε. Και κυκλοφορούσα. Πολλοί κόσμοι. Και περνάγανε από αυτού του σκητσογράφου, του κάνανε ένα σκίτσο και το πληρώνανε και το περνάνε. Εγώ τι θα πληρώσω, τι θα πουλήσω. Πάμε σε έβγαζε, ξέρω εγώ τη σέλφη 100 ευρώ. Ο Νανού Μπένετ. Κάπω έτσι. Τέλο πάντων, μην κάνω. Και μετά ήμουν εγώ. Μεγάλη φίρμα αυτό το λέω. Ναι. Και ξαφνικά, και που καθόμουν, μα έρχεται ένα κόσμο. Και αυτό πήρε από δίπλα του πάνω και έφυγε γιατί δεν έχω. Δεν έχω πιστηρία. Ότι είστε εδώ. Και ήταν ο κόσμο μπροστά μου και με κοίταγε. Ναι. Και λέω τι να κάνω, τι να του πω, εγώ δεν έκανα. Δεν είχα κάτι να του δώσω. Ναι. Θέλω μονάχα να ακούσω τη φωνή. Και να πω κάπου κρατικό να του κάνω ένα πρόγραμμα. Να γράψω, να κάνω κάτι. Και να με γνωρίσουν και αυτό ήταν όλο. Και όλο να με γνωρίσουν από κοντά. Έτσι. Και εκείνο ψυχικά έρχεται εδώ, ήταν βουρκωμένο. Κάνει και φέρνει. Και ξαναγυρίζει και έρχεται ένα κουτί από πάστες. Αλλά το καπάκι δεν έκλεινε το κουτί. Και του λέω, γιατί δεν κλείνει το κουτί. Θα σπάσει σιγουρά το πούμπα. Του βάζει τα κλάματα. Όταν μου ήρθε το μυαλό, πώς μου ήρθε να λέω ότι. Και ανοίγει το κουτί με τις πάστες και έχει φτιάξει ένα πούμπα με ένα ειδικό υλικό που το φτιάχναν και εκεί. Και το οποίο έγινε όταν στέρεο μετά. Και ήταν, το έχω στο σπίτι μου. Και από κάτω έχει γράψει, τι το έχει αναβάθω, και γράψει με σένα μεγάλο, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ και μου το δίνει. Και ήθελα να του πω, Χακούνα Ματάτα. Χακούνα Ματάτα. Και ξεχνάς τη δράση. Και εκεί λοιπόν έγινε κάπου. Δεν ήξερα ότι την ώρα που δουλεύει και κάθε μετά χρόνια και παλεύει με το σκίτσο και με τη φωνή και όχι έτσι έτσι, και όχι έτσι έτσι, όχι έτσι έτσι για να το κάνει, δεν ήξερε το τι κάνει, τι έχει το κόσμο. Μετά ανακάλυψα ότι υπάρχουν στις ψυχές των ανθρώπων όταν με φέρνουν στη μνήμη τους, γυρίζουν στην παιδική τους ηλικία, στην πιο τρυφερή τους ηλικία. Και υπάρχουν μέσα στον κόσμο, στην ψυχή τους, ένα κομμάτι που είναι το πιο τρυφερό τους. Λοιπόν, και όταν ήρθαν και μου βάγανε τη συγκίνησή τους, νιώθαν, ξέρεις ποιος είναι αυτός, ένιωθα και εκεί καταλάβα τι έκανα. Και μετά πάνω στο Q&A και γυρίζει το συνοδριακό κέντρο εκεί. Μου λέω, μίλα, τι να μιλήσω, νιώθω από κάτω. Δεν ξέρω πώ θα λέω στα ελληνικά, εσύ θα τα βάψει. Νιώθω ότι μια συγκίνηση, ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανένα. Λέω παρακαλώ, ρωτήσει και δεν απαντάει. Δεν ρωτάει κανένα τίποτα. Κάθονται και με κοιτάνε έτσι.
του κοιτάω και εγώ μου λέει πες κάτι. Εγώ τι να πω. Η φωνή μου έχει κλείσει. Μου δεν μπορεί να μιλήσει. Θέλανε μονάχα να ακούσουν τη φωνή. Δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή ήταν μια συνέντευξη, να μην ομοιογλεί οτιδήποτε να τα κάνω, χωρίς διάλογο. Παρά μόνο έτσι στο μουκό. Με τα συναισθήματα. Πήγανε και ερχόντουσαν. Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα πριν. Πολύ περισσότερα λόγια υποθήκανε από τα να κάθω να μιλάω και να βγάζω ένα ολοκέντρο και να λέω να λέω. Τίποτα. Γιατί έχετε περάσει τον Πούμπα και τον κάθε Πούμπα στις καρδιές μας και έχουμε ταυτιστεί με αυτό. Τι να τους πω. Τι να τους έλεγα εκεί. Το εκάστοτε. Το 400 άτομα ξέρω πώς θα βγάλω. Τι να τους έλεγα. Όλοι περιμέναν έτσι και κοιτάγανε. Να πω να μίλησε και πήγα να μιλήσω και η φωνή μετά πήρα από φορά. Τόσο να μίλησε και να ακούσω τη φωνή. Και να γιατί πάλι συνδέουν κατευθείαν τον εκάστοτε χαρακτήρα στο μυαλό. Δεν ήθελα τίποτα άλλο να ακούσω. Και μετά να ανακατευθούμε μεταξύ μας και να μιλήσω. Αυτό ήταν όλο. Να δώσω. Δηλαδή αυτή από κάτω και εγώ από πάνω. Το πετύχατε που σα έκανε. Τίποτα. Το θέλει πολύ πιο σημαντικό. Μα είναι επιτυχία αυτό. Γι' αυτό εκεί κατάλαβα την μεταγλώτηση τι έχω κάνει. Όταν δουλεύει, κατάλαβα την μεταγλώτηση. Γι' αυτό λέω ότι η μικρότερη ηλικία μπορεί να μην το. Μπορεί να μην σας ξέρουν ή να μην έχουν ακούσει ποτέ ή να μην έχουν δει ποτέ τον Πούμπα, αλλά εμείς που έχουμε ζήσει με αυτά, έχουμε μεγαλώσει με αυτά, το βιώνουμε τελείως διαφορετικά. Έχετε χτυπήσει δηλαδή πάνω στην καρδιά μας. Και ξέρω εγώ ότι αν δεν τον Πούμπα, το κάνει κάποιος άλλος, θα πω, όχι ρε. Δεν γίνεται ρε. Είναι ένας είναι ο Πούμπα. Ένας είναι ο Σαΐνης, ένας είναι ο Πατρικού, ένας είναι ο Σάρη και πάει λέγοντας. Ένας είναι ο Δρακουμέλ, για μένα τουλάχιστον. Αλλά νομίζω και για τους περισσότερους. Είναι το που θα χτυπήσει ο εκάστοτε ηθοποιός. Στην ψυχή και στην καρδιά. Ήμουν τυχερός στην καριέρα μου να έχω καλές συναντήσεις. Δηλαδή να γίνονται αυτές τις δουλειές και εγώ να είμαι εκεί. Και να κάνω και να τις κάνω τις δουλειές. Όπως και κάποια σύνδεση στην τηλεόραση που γίνεται και εγώ ήμουν παρόν. Γιατί δεν ήμουν στον κινηματογράφο του Μαϊόν να έχω ραντεβού με τον κινηματογράφο να κάνω ταινίες. Είχα όμως τα σύνδεση. Και πάλι από τα τόσα σύνδεση που γυριστήκαν, κάποια ήμουν τυχερός και έκανα ραντεβού μαζί τους και έκανα επιτυχία τα οποία επαναλαμβάνονται. Yeah. Έτσι και στη μεταγλωστική μου είμαι τυχερός και έκανα καλές συναντήσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Το είμαι γεμάτος αυτό. Αλλά τώρα μιλάμε τώρα που τα φύγω, θα το ξεχάσω αυτό που λέμε. Δεν πειράζει, θα τα ξαναθυμηθείτε το μεγαλύτερο επεισόδιο. Θα προτείνατε σε έναν ηθοποιό να ασχοληθεί με τη μεταγλώτηση. Μπορεί να του προσφέρει εμπειρίες υποκριτικής. Εγώ να του προτείνω. Εγώ δεν προτείνω σε κανέναν τίποτα. Όποιος θέλει να το κάνει. Να πάω εγώ και να σου πω ποιο είναι κάνει μεταγλώτηση, να σου πω εμπειρία. Το θέλεις. Για να με ρωτήσεις, να πάω, θα σου πω όχι, μην πας. Γιατί ρωτάς. Μην ρωτάς, πήγαινε. Τι κάνεις και ρωτάς. Αξίζει, γιατί παλιά μου το λέγανε και με κάποιοι συνάδελφοί μου. Με τη μεταγλώτηση πάνω, λέει, αξίζει να ασχοληθώ με τη μεταγλώτηση. Σπάσε και το λέω. Μετά ήταν ότι δεν υπήρχαν φράγκα και στην εκδοσία που είχαν στην Ελλάδα και μου λέγαν να έρθω να κάνω. Φω, τι να έρθω να κάνω με τη σελίδα που παίρνω από τότε. Μου κοιτάζει, μου βλάκα στα λεπτά τη σχολή μου. Δεν είσαι εσύ για αυτά. Είσαι εσύ για άλλα. Γιατί πήγε και ένα ηθοποιό. Εντάξει, άλλο άνθρωπο ήταν. Ο οποίο ήθελε να πει μόνο πρίγκιπε. Α. Μονοτονία. Ναι, λε μόνο τον πρίγκιπα να πει. Δηλαδή, τι σου προσφέρει, τι κατάλαβε εσύ από την Ελλάδα. Λε τι είχε κάνει. 500 πρίγκιπε. Και τι κατάλαβε δηλαδή. Μην μου το κάνει αυτό, μην το δώσουμε να κάνει το πρίγκιπα. Δεν άστα. Ούτε και δηλαδή και σε μένα το λέω. Θα ήθελα να κάνω ποικιλία στου όλου. Εσύ δεν αλλάζει, δεν τρώσε ένα φαγητό, σε αρέσει. Αυτό. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ορισμένες εταιρείες gaming μεταγλωτίζουν πλήρως τα ελληνικά του τίτλου του και τι δίνουν τέλο πάντων στο κοινό. Θα θέλατε να είστε κομμάτι ενός τέτοιου project. Ξαναπέστε, δεν το κατάλαβα. Τα τελευταία χρόνια. Και με ναι. Ορισμένες εταιρείες παίρνουν ένα εκάστοτε παιχνίδι, το χύψη παιχνίδι, το σπάνιο, να το πούμε, ναι. Και το μεταγλωτίζουν. Ναι. Εσείς θα θέλατε να ήσασταν παρόν σε ένα τέτοιο project. Το κάνα νομίζω πιο παλιά. Έχουν κάνει κάτι τέτοια. Πιο μικρές ηλικίες. Και είχαν ήταν και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Γιατί κάνανε, δηλαδή, κάνανε ένα ανίωρα που πήγαινε βόλτα. Μεταγλώτιζα και μετά έκανε και κάποιες ερωτήσεις και έκανε και απαντήσεις και ήταν και εκπαιδευτικό. Α, ήταν εκπαιδευτικό. Α, για τις πολύ μικρές ηλικίες. Ναι. Το πιο μεγάλο το δείξω ότι γίνεται αυτό. Το δείξω. Ναι, εντάξει. Τώρα εξελιχθήκαν για τα παιχνίδια. Άμα είμαι εσύ στη δουλειά, θα το κάνω και το τουλάχιστον. Α, δεν θα έλεγα το όχι.
Γιατί τι, γιατί. Όχι, λέω μήπως. Τον ηθοποιό δεν θα κάνω. Τον ηθοποιό θα κάνει, δεν είναι. Απλά λέω μήπως. Εγώ θα κάνω. Λέγε κομμάτι gaming και δεν είναι. Τι είναι αυτό, εγώ ξέρω αυτή τη δουλειά που κάνω. Εγώ είμαι ξεροκέφαλο. Αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Άμα σου κάνει και θέλει να σου κάνω αυτό, θα το δώσω. Τα ωραία. Δεν κάνω κάτι άλλο το οποίο θα κάνω. Αρκεί ότι εγώ αυτό που κάνω δεν είναι καλά, δεν θα το κάνω. Αλλά αν μου ζητήσει να κάνω κάτι τον ηθοποιό, εγώ θα το κάνω. Γιατί δεν το κάνω. Ναι. Θέλει ψυχή κάτι. Εκτό και αν είναι κάτι που δεν χρειάζεται ψυχή, οπότε δεν θα έρθω. Γιατί δεν θα το κάνω. Κατανοείται, κατανοείται. Ναι. Και πολύ ζεύγω πάνω. Όχι, εγώ πλέον πίστευα ότι επειδή έχει τον τίτλο gaming και είναι κάτι. Όλα έχουν, όλα έχουν μια αρχή. Κάπου στηρίζονται. Γιατί αν το βγάλει αυτό, δεν υπάρχει το gaming. Που λες είναι το πράγμα. Άμα το αφαιρέσει στη ζωή του. Ναι. Άμα τα θεωρείς αυτά, γιατί πάει εδώ. Πάει να κάνει πάνω σε αυτό και κάτι κάπως αλλιώς. Αυτό, το συγκεκριμένο που γίνεται έτσι, θέλει να το κάνει κάπως διαφορετικά. Άρα αυτό. Άρα πάντα ξεκινάμε λοιπόν να παίζουμε εις ανθρωπίες, πώς παίζει η ηθοποιία. Η οποία είναι ένα πράγμα, η αλήθεια. Έτσι, και παίζει ένα πράγμα, το οποίο το κάνεις έτσι και είναι λίγο κωμικό. Το κάνεις λίγο πιο εκεί, το κάνεις λίγο πιο μεγάλο κωμικό. Το κάνεις πιο εκεί, το κάνεις λίγο παραφάρα κωμικό. Το κάνεις λίγο από εδώ, είναι λίγο δραματικό. Λίγο συγκινητικό. Το πας πιο εκεί, φτάνεις στα αρχαία τραγουδία. Το ίδιο πράγμα παίζεις. Είναι πώς το παίζεις. Και το κάνεις είτε κωμικό, είτε δραματικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Ένα όμως. Το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει. Ναι. Δεν θα κάνω δραματικό, ένα θα το πω κάνεις. Και στη ζωή είναι και το γράμμα, και το γέμμα και το κλάμα. Το ίδιο πράγμα το βλέπεις και γελάς, το ίδιο πράγμα το βλέπεις και συγκρίνεσαι. Πώς το βλέπεις εκείνη την ώρα. Έτσι, ένα πράγμα. Αν θυμάστε, σας είπα στην αρχή ότι μας έχετε χαρίσει και στιγμές λύπης που ήταν κάποιες στιγμές από, από το εκάστοτε κάτω. Συγκίνηση, όχι λύπης. Να συγκινηθεί. Έχω. Ναι, οκ. Okay, να ναι. Συγκινηθεί, να λυπηθείς. Γιατί. Θυμάμαι πολύ έντονα τη σκηνή με τον Σάλιβα που ξαναβρίσκει την Πού. Συγκίνηση είναι την Πού. Εκεί δηλαδή. Και μου διορθώσανε εκεί τότε, θυμάμαι, μου το γύρισε την Disney πίσω. Αλήθεια. Την ταινία, ναι. Για να πω αυτό το τελευταίο το Πού. Α, ναι. Και εκεί και θυμάμαι COVID, γιατί τελειώνει κιόλας. Ναι, που. Αυτό το που λοιπόν, τον είπα που. Και το θέλανε να το πω με έναν ειδικό τρόπο. Που. Τίποτα. Μέχρι να καταλάβω. Αυτή ήταν μια διόρθωση σε όλη την ταινία. Και κάπως σε ένα τραγούδι να πω μια νότα που την έλεγα στην 7η. Ήταν στην 7η και το πω τώρα στην 8η. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λέω κάντε το εκεί να γίνει. Και εγώ δεν πάω να κάνω αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τα ξέρω τεχνικά. Εγώ θα παίξω και. Αυτή είναι μια διόρθωση τη Μπού. Αυτό είναι behind the scenes, δεν το ξέραμε ποτέ ότι έχει γίνει. Αυτό με το με την Μπού. Απλά. Για να πω αυτό το Μπού το τελευταίο, μου το γύρισα να πει ότι δεν έκανα Μπού. Μια έκπληξη Μπού. Όχι, έπρεπε να έχει συγκίνηση και έπρεπε να έχει εκείνο. Να έχει δύο-τρία συναισθήματα από κάτω. Δεν είναι απλό Μπού. Ναι, θα ήταν ξερό, εννοείται τελείω. Δεν θα έβγαζε την ψυχή. Γιατί αυτό που ήταν στην. Γι' αυτό και στέλνουν οι Αμερικάνοι. Πάντοτε όταν γίνεται μεταγωγή κάποιον τρόπο που λέω το Balls Dubbing, που έχει μια αστυνομία του Dubbing, λοιπόν και κάθε και παρακολουθεί, δεν είναι τόσο απλό να μια λέξη και μια φράση. Πίσω από τη φράση αυτή υπάρχουν δύο-τρία συναισθήματα. Το σκίτσο είναι πολύ πιο συμπυκνωμένο. Δεν έχει πέρα τα πράγματα για τις χειρολογάκια να περνάνε. Είναι πολύ συμπυκνωμένο το παραμύθι. Πρέπει να τα έχει όλα. Και μια φράση που λες έχει πολλά. Έχει δύο-τρία πράγματα μέσα που να αλλάξουν. Προφανώς πρέπει να το περάσετε. Και πρέπει να το περάσετε. Και ο ξένος το ξέρει όταν το λες. Γιατί ξέρει τι λες. Αν δεν το λες σωστά όπως πρέπει, είναι λάθος. Και ας μην ξέρει τη γλώσσα. Αν δεν το λες σωστά. Δεν το λες σωστά. Γιατί δεν παίζει το συνέστημα. Εγώ το συνέστημα θέλω να δω. Το είπατε στο παράδειγμα με την Μπού. Κατάλαβε. Το συνέστημα θέλω να δω. Γιατί σε όποια γλώσσα και να το πεις, αν δεν το λες σωστά, να καταλάβω ότι αυτό που θέλω εγώ, είτε το θέλει έτσι, είτε έτσι τα πει στον Τοίτη, στον Καρνίδη, είτε τα πει στα Κορεά, είτε τα πει. Εγώ να δω αυτό το συνέστημα, αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Αν δεν το δω, είναι λάθος. Έχει γίνει λάθος στη μετάφραση, οπότε δεν είναι σωστό να αλλάξουμε τα λόγια. Θα είναι απλά έτσι λένε τα λογάκια. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι και κάποιο έτσι. Νομίζω ότι πα και δει τα λογάκια. Και αυτά γίνονται. Αλλά αυτά είναι για πέταμα. Αν πούνε τα πράγματα που μένουν, έχουν από πίσω πολλή δουλειά και πολλή λεπτομέρεια, το οποίο δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να την αναλύσει, το παίρνει σαν συνέστημα πώς του έρχεται, πώς είναι αυτό που του στέλνει, πόσο γεμάτο είναι. Μα σαφώς, εμείς πρέπει απλά να την κάνουμε. Αν πάρεις ένα πράγμα, απλό πράγμα και το πετάξεις και το δώσεις, είναι. Δεν είναι τίποτε. Άμα το δώσεις ένα πιο γεμάτο πράγμα, είναι πώς το. Δεν μπορεί να το αναλύσει, αλλά μπορεί να το καταλάβει. Είναι πώς το δέχεται πάνω. Ναι, ακριβώς.
Ωραία. Έχετε χαρίσει τη φωνή σας σε πολλούς χαρακτήρες. Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας? Αγαπημένος είναι όλοι. Γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός, δεν μοιάζει με τον άλλο. Είναι όλοι τους παιδιά μου. Όπως και στην τηλεόραση και στο θέατρο, και κάνουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι όλα τους παιδιά μου, τα κάνει όλα με πολύ αγάπη. Η μία φωνή που όμως που μου έχει μείνει, έχω κάνει και φιρμάτους, αυτό το κάνω, γιατί έχω κάνει ανθρώπους που δεν έχουν γίνει φιρμές. Αλλά είχα την τύχη να κάνω φωνές που είναι φιρμάτες, έτσι, που μένουν. Έκανα μια φωνή, αλλά αυτή ήταν γιατί δεν μπορούσα στο τέλος, στο τελευταίο επεισόδιο να το μεταγωγήσω. Από τη συγκίνηση. Ποια θα μου πείτε τώρα? Δεν την είχε πιάσει αυτή τη φωνή και δεν στην έλεγα τότε και να στην έλεγα μετά. Λοιπόν, ήταν ένα κλασικό παραμύθι. Βάλει στην αρχή του γυρίζει με το τέλο του. Ένα άκρυπο πήγε εκεί. Το σκιουράκι. Το σκιουράκι. Ο Κρούμελ. Δεν θυμάμαι καθόλου πώ είχα τον. Ο Κρούμελ. Που επίση δεν έχει καμία σχέση με τη φωνή που ακούω τώρα. Ο Κρούμελ είναι ένα μικρό τζιωρέ. Είναι μικρό και τρεχανούλη. Και μίλησε το σαδούλη. Τα δοτάκια του μπροστά. Λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση με τη φωνή που μιλάω τώρα. Δεν μιλάει αυτό το μικρό του σκουράκι με το πιχουλί. Τα δοντάκια. Όχι, ο Κρούμελ. Αυτό λοιπόν όταν στο τέλο μα ξεμάγεψε ο Καρικάτσαρο και δεν είχαμε επαφή με τον Μίλτ. Και το τελευταίο επεισόδιο δεν μπορούσα να μεταβιώσει γιατί δεν είχα επαφή. Τόσο πολύ. Ναι, είχαν πάει ένα ταξίδι καταπληκτικό 50 τόσα επεισόδια στη Λαπωνία. Μέχρι να φτάσουμε στη Λαπωνία και να γυρίσουμε. Θα στην πλάτη τη. Του Μάρτιν. Ο Μάρτιν είναι πάκια που βέβαια ο Νίλς. Έτσι, τους κατέβαλε και το παιδάκι και μας πήρε μαζί του. Μαζί με την Άκα Τυφών και την Κάιζα, όπως την λέγανε μέσα. Άκα Τυφών ήταν εδώ, αλλά ο τίτλος του γερμανικά ήταν Άπα, Άκα, Φων και την Κάιζα. Λέγονταν μέσα. Έτσι λέγανε. Άκα, 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 αλλά ήταν Φων και την Κάιζα. Και πήγαινε μπροστά αυτή. Και ήταν ένα ταξίδι καταπληκτικό. Πέρασαν πολλές συναισθήματα, πέρασαν πολλά μαζί. Και μετά δεν είχαμε επαφή. Φόβο. Συγκινητικό τελείω. Δεν ήταν συγκινητικό, δεν πάω. Ήταν μια φωνή και αυτό και μου έχει μείνει αυτή η φωνή. Ήταν πολύ τρυφερή αυτή το μικρό του σκιουράκι. Και ήταν τελείω κοντά σε μένα. Και τρεφάνει πολύ, με έναν. Δεν ήταν ψηλό για μένα, ναι. Και είχαμε πρόβλημα στο μικρόφωνο γιατί δεν δουλεύουμε μαζί. Λοιπόν, και εγώ ψηλό σε αυτή η κοντή. Έτσι, στο μικρόφωνο, πώ θα ταιριάξουμε στο μικρόφωνο. Εγώ άνοιγα τα πόδια μου για να κατέβω. Και μετά είπαν ότι μπορεί, φτιάξει ένα σκαμπουδάκι και ανέβαινε πάνω και ανέβαινε στο μικρόφωνο στο ίδιο μικρόφωνο. Τώρα το βλέπουμε μόνοι μας και δεν γνωριζόμαστε. Δηλαδή, κάνουμε την ταινία, ας πούμε στο παππούλα ΑΕ. Α, μπράβο, παππούλα. Καμία τεράστια μου έχει κολλήσει. Παππούλα ΑΕ με τον Χατζηπανικότη δεν βρεθήκαμε ποτέ. Αλήθεια. Ναι. Και δεν τα γράφαμε μαζί. Άλλες ώρες αυτός, άλλες ώρες εγώ. Δεν βρέθηκα ποτέ. Έλεγα μήπως στην έξοδο μπαίνει ο ένας. Κάνε, άλλε ώρε. Οπότε μπορεί εσύ, οπότε μπορεί εγώ είμαι. Α, καλά. Κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, και τότε έκανα αυτό, επανέβαινε αυτή η πάνω και βλέπω μαζί σε δύο μικρόφωνο. Τότε ήταν πιο οικία τα πράγματα. Παίζει μόνοι μα. Ναι, ναι. Εντάξει. Και τότε μα πήγα να φτιάξει αυτό το καρεκλάκι του σκαμπουδάκι να ανέβει πάνω στην ΕΡΤ. Και πήγα γιατί η ΕΡΤ έχει και το τεχνικό κομμάτι που φτιάχνουν τα σκηνικά κτλ. Και πήγα από πίσω στο ξενοδοχείο και είπα να μου φτιάξει ένα τέτοιο για το θέλω για τη δουλειά. Σε ένα κοινό, βέβαια, του είπα να το πει, σε κάνα μήνα, δυνάμιση. Του είπα μετά και λέει, γιατί δεν έκανε εδώ. Του εσεί εδώ τι είστε, εγώ με λέει προστάμενο. Ναι. Τεχνικό και αυτό κύριο Γκο, αλλά ήταν προστάμενο. Δεν μπορούσα να το φτιάξει το σκάφο, δεν μπορούσα να δουλεύω προστάμενο. Αυτό προείσταν, καθότανε. Και επειδή αντιλείπανε σε άδεια, μέσα ένα μήνα. Να μην στο δεχέζαν την άδεια. Αλλά πληρωνόταν για να κάθεται. Για να κάθεται. Ο κόσμος σας αναγνωρίζει ως φωνή πίσω από τους φανταστικούς χαρακτήρες πέρα από τους ρόλους σας σε σειρές και ταινίες. Τώρα ναι, πια. Όλοι ξέρουν τι έχω κάνει. Όλοι ξέρουν τι έχω κάνει. Και στον δρόμο όταν περπατάτε να πούνε. Όχι. Ξέρουν πια. Τώρα εγώ, Γκούφι. Ναι, τώρα ξέρουν ποιος τις έχει κάνει τις φωνές αυτές. Μετά από το Σταυρό γίνει all time classic. Πώς ήταν η πρώτη αίσθηση όταν προχώρησε στον δρόμο και αρχίσαν και σας αναγνωρίζαν? Επιβάλλα σε ένα καλό δαμάκι, είναι ωραία αίσθηση, με την καλή έννοια. Ναι. Πάντοτε. Ναι, απλά μετά δεν. Εγώ δεν κουράζει. Κουράζει, εντάξει, αλλά είναι συγκινητικό. Αρέσει πολλέ φορέ και μια φορά ο κόσμο πήγε να γίνει ολοκληρωτικό. Ναι. Σε την αγάπη του να κάνει, δεν ξέρω πώ να συμπεριφερθεί και κάνει λάθο κίνηση.
και τι να δει, έτοιμο εσύ να το χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν σου πω, το ξεχνά αυτό. Πράγμα από την καλή περίπτωση εγώ, του γενικού του ανθρώπου, που αυτό παθαίνω και εγώ. Ναι, καλά. Να πάρει και να μιλάω με τη γυναίκα μου και να είναι μπροστά και να γυρίσει στι αρχέ. Ποιο είναι, ποια είναι η φωνή που άκουσε πίσω. Γιατί κάτι του κάνει καλό. Ναι. Ωραίο. Ποιο ήταν ο πιο εύκολο και ο εύκολο και ταυτόχρονα ο πιο δύσκολο χαρακτήρα που δώσατε τη φωνή σα. Για μένα όλοι οι εύκολοι είναι. Μετά από λίγο. Μετά από λίγο. Μετά από λίγο. Είναι μέχρι να καταλάβει. Α πούμε, στα 21 ήταν δύσκολο να καταλάβω τι θέλει να πει ο ποιητή. Δεν καταλάβαμε κάτι. Γι' αυτό το κάνουμε και ειρωνικά σχέδια. Δεν θα κάνουμε γιατί τίποτα να κάνει στον αέρα. Όλοι έχουν μια δυσκολία στην εκφορά του λόγου. Γιατί εγώ δεν ήμουν να μιλήσω. Γράψει ένα κείμενο, η φράση είναι 3 δευτερόλεπτα και βάζουμε τόσε λέξει ώστε να χωρέσουν στα 3 δευτερόλεπτα. Είναι πώς λες και τη φράση. Αλλιώς τη λέει ο Πούμπα. Λέει λοιπόν, αυτό το τιμόν δεν έχει λέξει μέσα. Αλλά κάνει το σκίτσο και το στόμα του έτσι, αλλά σου πρέπει να κάνει και αυτό το πράγμα. Ο Γκούφι είναι ένα άλλο τρόπο που εκφορά του λόγου του. Άρα πρέπει να πει και εσύ το κείμενο που έχει να το κάνει όπως το κάνει αυτό με την εκφορά του. Άρα οι λέξει του, ο άλλο γράφει κείμενο και τη μισά τα πετά. Γιατί είναι πολύ... λέει λιγότερα. Γιατί πρέπει να πιέσει και τον τρόπο που έχει και το σκίτσο. Α, το στόμα που ανοίγω. Ναι, βέβαια, γιατί όταν μου κάνει εσύ δεν λέει λέξη μέσα. Δεν θα πεις δύο-τρεις λέξεις. Δεν θα κάνει με το στόμα σου. Όπως πάει ο... Γιατί πρέπει να παίζεις. Κάνεις τα ίδια πράγματα που κάνει και το σκίτσο. Ας πούμε κάτι, θυμάμαι που το έχω γυρίσει και έκανα το παλού. Που κάνει τώρα μου δίνει, ασείς με, έχει μια τέτοια. Και ξυνόμουν να πάω στην καρέκλα. Δεν καταλάβαινα εγώ τι έκανα. Γιατί δεν το ξέρει, τι πάει το κάνει. Πώ θα το κάνει. Το ζούσα το όμως. Μα δεν μπορεί, δεν βγαίνει αλλιώ. Αν το κάνει αληθινό, δεν θα βγει και δεν θα είναι καλό, δεν θα είναι αληθινό. Γιατί εσύ, γιατί αλλιώ θα είναι ψεύτικο, θα το καταλάβει. Και δεν θα το σκαρδενώ, θα το βάλει στην παραμύθι, στην αλήθεια. Όταν την αλήθεια το χάβει ο άλλο με την καλή έννοια. Και μπαίνει στο παραμύθι και σε ακολουθεί και δεν καταλαβαίνει τι. Ατέλειες και τις λεπτομέρειες. Μπαίνει στο παραμύθι και κολυμπάει. Αφήνεται. Ενώ όταν είναι ξερός εσύ και το αφήνει, τον έχει το δικαίωμα να σκεφτεί, δεν τον βάζει μέσα στο παραμύθι. Να κολυμπήσετε μαζί, να πηγαίνει το πηγαίνει εσύ που θα τη βόρτα. Και σου κάνει και λάθος πράγματα, αλλά τον έχει βάλει μέσα στο παραμύθι. Ναι, δεν τον νοιάζει. Ενώ όταν τον αφήνει έξω και εσύ δεν έχετε καμία επαφή μεταξύ, δεν έχει αλήθεια. Και είναι απ' έξω και έχει την κουμπική σκέψη, λέει χιλιάδες πράγματα. Και έτσι δεν έχουμε και επαφή. Δηλαδή, για να σε επαφή είναι ερωτική. Εμείς οι δύο, εγώ που παίζω και εσύ που σε σαν παπευθυνού, είναι μια ερωτική σχέση. Δεν είμαστε μαζί. Να αγαπηθούμε, να ερωτευτούμε. Και την ώρα που ερωτευόμαστε, δεν σκεφτόμαστε. Ναι, ζούμε μαζί. Αυτό, ναι. Ζούμε μαζί. Και αυτό είναι υπέροχο, άμα το πετυχαίνουμε. Και αυτό είναι και το παθαίνεις και στο θέατρο που είναι. Γιατί έχει άμεσα τα απόψη με το κοινό που κάνει. Και όταν το κάνει, ότι το έχει μαζί σου. Σε παρακολουθεί κανεί αυτό που θέλει εσύ. Σωστό. Σωστό. Εκεί λοιπόν παίρνει προσωπικότητα σε άλλα πράγματα. Οκ. Δηλαδή να βάλει τον άλλον μέσα, να τον εγκλωβίσει αυτό που θέλει εσύ. Να είναι μαζί σου και να μην καταλάβει τίποτα. Και να πάτε παρέα. Και μετά έχετε πετύχει αυτό που θέλει να κάνει, προφανώ. Αυτό μου έχει πετύχει μια φορά, δεν το έχω. Δεν το ήθελα. Έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο, είναι άσχετο. Δύο χειρουργεία μαζί με που είχα κάνει. Και είναι ακριβώς ένα μισή μήνα μετά από τα δύο μεγάλα χειρουργεία. Λοιπόν, και κάνω πλεμιέρα στο θέατρο με την Κατερίνα Μουλάκη, στο Μάντεψη και στα Βανάνια απόψε και έβγαλε όλο το έργο. Λοιπόν, και από κάτω στην τέταρτη σειρά, που είναι 22 καθίσματα στο θέατρο Μουλάκη, ήταν όλο το ιατρικό team στη μέση του χειρουργός, ο Νίκος Σουπεράκης, είχε μια σχέση με τον σκηνοθέτη. Σε έχω βάλει κάθε φορά να κάθονται μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να ξέρω ότι ο ένας λέει Νίκος Περάκης. Λοιπόν, αυτός, η βοηθή του, προϊσταμένη, νοσοκόμες, αναισθησιολόγος, όλοι, 22 άτομα, ήταν παρόντες και ενώ πριν, ας πούμε, 10 μέρες, 15 μέρες ήμουνα στο κρεβάτι του πόνου, με τα σωληνάκια, με τα αυτά μου κτλ. Και ήμουν ένας ασθενής, ξαφνικά έφτανα στο θέατρο και είχαμε αυτή την επαφή μεταξύ μας. Εγώ μόνο με αυτούς τους 22 είχα. Όπως και αυτοί μόνο μαζί μου. Δεν έχω ξανανιώσει, τρεις φορές προσπαθώ να έχουμε όλο τον κόσμο. Εκεί όμως είχα μόνο με αυτούς.
Δεν ξέρω πώς έγινε. Είχα μόνο αυτό. Δηλαδή, ένιωθε ότι ήταν στο κρεβάτι του πόνου. Ο άνθρωπο που έκανε τι ενέσει, εγώ που έχουν κάνει το καθετήρα. Πριν 15 μέρε ήμασταν στο κρεβάτι. Με το σουλάκι, με τα. Πώ το λένε, με τι σακουλάκια. Και δεν καταστρόφω με το σακουλάκι στο χέρι. Λοιπόν. Και αυτοί δεν το έχουν ξαναζήσει. Ότι ξαφνικά ήταν με έναν ηθοποιό, με έναν άνθρωπο που πριν ήταν, τον είχαν ασθενήσει ένα κρεβάτι και ξαφνικά είναι πάνω και παίζουν και πάνε βόλτα μαζί. Ήταν μια μαγεία για αυτούς. Και εγώ ένιωθα ότι αυτούς τους ανθρώπους μου ερχόντουσαν επάνω. Τους ταξιδεύονταν. Αυτά, ό,τι νιώθαν αυτοί, κάπως μου ερχόταν επάνω και το νιώθα. Τι ωραία. Με κοιτάγανε ότι. Και όταν βγήκα έξω μετά με κοιτάγανε έτσι. Τι ωραίο συνέστημα. Ναι, δηλαδή ήταν ένα σωρό και να τριχιάζω. Με κοιτάγανε και λες τι είχε συμβεί μεταξύ μας. Σαν να μην είχε γίνει ποτέ. Γιατί ξέρω, στο χειρουργείο εγώ. Δηλαδή κάθισα σε πολύ καιρό. Στο νοσοκομείο, δύο χειρουργεία. Αυτό ότι επειδή είχατε δεθεί που λέμε. Με πόνο, έτσι. Με πόνο. Ναι, γιατί εγώ ήμουν εκεί μέσα. Πολύ πόνο. Και γενικά αυτού του ανθρώπου που ήταν. Να του περάσει αυτό που θέλω να του περάσει. Ναι, δηλαδή η ευχαρίστηση που του έδωσα, αυτή που έδωσε μια παροχή υπηρεσιών, μου ευχαριστήσανε με τον τρόπο που είχαν σε όλου του ασθενεί. Δεν είχα ιδιαίτερη περιποίηση. Έτσι. Το κάνανε αυτό σε όλο τον κόσμο. Όχι σε έναν μόνο. Εμένα μπορεί να ερχόντουσαν για μια, να πούμε καμιά κουβεντούλα παραπάνω, ναι, να πούμε αυτά τα πράγματα, αλλά η εξυπηρέτηση ήταν ίδια σε όλο τον κόσμο. Δεν είχαν διαφορά. Δηλαδή, κάνανε εξαιρέσει σε μένα και στον άλλον. Όχι. Και εγώ του ευχαρίστησα με τον τρόπο που ήρθαν και δεν περιμένω να τα δουν αυτό το πράγμα. Να νιώσουν αυτό το πάρα πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ντάξει. Disneyland, έχετε πάει ποτέ? Όχι. Ποτέ? Ποτέ. Δηλαδή, δεν πάντα φανταζόμουν ο Τάσος Κωστής, ο Γκούφι. Χριστός και Παναγιά, ο Γκούφι μεταμορφώθηκε σε Σούπερ Γκούφι! Αι, ποιος μιλάει? Είμαι ο αφηγητής. Όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω ταξιδέψει πολύ. Όχι. Θα θέλατε όμως να πήγαινατε. Θα ήθελα, αλλά όταν δουλεύεις δεν μπορεί να ταξιδέψει παράλληλα. Η δουλειά είναι το ένα ή το άλλο. Εγώ. Κάτι δεν είχα διακοπές. Ποτέ δεν έχω κάνει διακοπές. Αυτό που λέει θα πάω διακοπές και τα κάνω και τα λοιπά, κάτσε ένα μήνα. Εγώ δεν λέω. Εδώ και να κάνει το καλοκαίρι από χειμώνα στο καλοκαίρι, πριν τελειώσουμε τι παραστάσει, από αρχίσει πρώτη για το καλοκαίρι. Πότε θα πάω. Πήγαινα σε διακοπές δουλεύοντας. Δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές. Τώρα αποφάσισα μετά από μισό αιώνα που λέω μια δουλειά και το καλοκαίρι είναι απαγορευτικό, δεν δουλεύω πια. Τώρα ναι, δεν θα ξεκουράζει, δεν παθαίνει. Όταν μου κάνει, θα παθαίνει, θα ασθενεί. Δεν ξεκουράζω. Αυτό το ακούω πάρα πολύ. Ναι, εγώ θέλω. Όσο κάθομαι, αρρωσταίνω. Αρρωσταίνω. Είχετε μάθει διαφορετικά. Γι' αυτό. Τώρα, εμένα πείτε μου να σηκωθώ 5 ώρα. Που εσείς μπορεί να σηκωνόσαστε που λέει ο λόγος 5 ώρα. Όχι που λέει ο λόγος. 5 ώρα. Πάμε σε ένα τρανό παράδειγμα. Αν είσαι πριν 8 ώρα στο γύρισμα στην Παιανία, τι ώρα θα σηκωθείς. 8 ώρα πρέπει να είσαι εκεί. Να ντύνεσαι, να είσαι έτοιμο να μπει μέσα, να αρχίσει να βάπει, να ντύνεσαι και να πα το γύρισμα 8.30 ώρα. Ορίστε. Ναι, πέτυχα. Άσε να σου πω. Είναι δε στο χειριστή στη δουλειά μα, το χειριστή δεν θα το κάνει. Σίγουρα. Αν δουλειά που θέλει να κάνει. Αυτό που αγαπά. Έκανα δουλειά που έπρεπε να σηκώνω με 6 ώρα και τέτοια δεν το άκουσα. Το έκανα κατά καθιά. Το έκανε όμω. Το έκανα. Το έκανα γιατί πρέπει να ζήσω. Έτσι πρέπει. Ό,τι που σε στέλνει ζωή να το κάνει. Να δουλεύει την ψυχή σου γιατί αλλιώ θα αρρωσταίνει. Σε αυτό που κάνω τώρα βάζω και την ψυχή μου, βάζω και το ήμου μου, βάζω τα πάντα. Που δεν έχει να κάνει προφανώ. Και τι έχει ωράριο εδώ. Έχω ωραία, το κάνω. Δεν το κόβεις και σταματάς και φεύγεις. Όχι, όχι. Έτσι. Το τηρώ γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω και προσπαθώ να αποδώσω περισσότερο από αυτό που είναι ο Μιχάλης. Γι' αυτό μου αρέσει. Αλλιώς, αν δεν το έκανα, θα καθόμουν εδώ και θα βλέπω. Όχι, δηλαδή, ο άλλος για μένα πρέπει να ασχολείται, δηλαδή να ασκεί και το σώμα του και το πνεύμα του. Ναι. Για να το έχει εγκρυώσει. Όχι όπως παλιά που δουλεύω πάρα πολύ 18 ώρες την ημέρα. Αλλά πάλι να κάνω κάτι. Να έχω κάτι να απασχολούν με το πνεύμα του. Για να ρίξω να παδιάσω. Γι' αυτό και κάνω. Άλλες δουλειές από το ηθοποιού, γι' αυτό έκανα και τα αγροτικά μου. Ήθελα να το ρωτήσω μετά αυτό που μα το έχετε πει έτσι. Τα αγροτικά μου, δηλαδή φεύγοντας από τελειώντας το ηθοποιείο και πα και κάνει τον αγρότη. Κάνει να σκάψει αυτό, να πλάνεψει το τάχτερ, να κάνει το πρωτοκοπτικό σου κτλ. Να ασχοληθεί με τα φυτά σου ταπεινά, να γονατίσει γιατί γουστάρει και όχι γιατί λε είναι στα αφεντικό ή γιατί σου δείξανε τα λεκελίδε κάτω και θα τι πιάσει. Γιατί γουστάρει ταπεινά μπροστά στο φυτό σου και γονατίζει. Δεν μπορεί να δει πολλέ φορέ τη ζωή σου. Στο εκτό δεν μπορεί να δει. Μπορεί να καταλάβει. Και με ξύπναγε, α πούμε, με επανέφερε στην πραγματικότητα, χτύπησε το τηλέφωνο. Τέλο πάντων, εκεί χανόμουν. Άδειαζα, καθάρισα.
θεραπεία και δεν πλήρωνα. Είχα και αποτέλεσμα στον Παπιτόπουλο και τον κόφτο μου. Έτσι. Είναι θεραπεία πάλι αυτό το πράγμα. Εννοείται. Και έκανα άλλες κινήσεις στο σώμα μου από αυτές που έκανα σαν. Ναι, γιατί σαν ηθοποιός κάνετε συγκεκριμένες κινήσεις. Εκεί έκανα άλλες κινήσεις. Και δεν τελείωνα βέβαια καμιά δουλειά. Γιατί δεν πήγα λόγω να την τελειώσω. Δεν κουραζόμουν, να βαριόμουν, να την πάντα κάνω κάτι άλλο. Το κάνω για άσκηση το κάνω. Δεν κάνω για το δουλειά κανένα. Βέβαια έχω όλα τα μηχανήματά μου, έτσι. Γιατί. Και δεν θέλω βοηθούς. Μόνο σα. Τα πάντα μόνο. Ναι, γιατί η δουλειά είναι δικιά μου, του ηθοποιού. Είσαι και αφέτης και δούλος μαζί. Τη δικιά μου τη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει άλλο. Εσύ η δικιά σου δουλειά μπορεί να το κάνει αυτό. Τεχνικά, να βάλει έναν άλλον, τεχνικά να την κάνει τη δουλειά σου. Το δουλέψει άλλο για σένα. Να το πάρει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να την κάνω εγώ. Εγώ θα έρθω εδώ να κουβαλήσω τον καφέ γιατί το λέει ο χρόνο. Έτσι να κάνω μετακόμιση στον καναπέ, να σου γκαρίσω οτιδήποτε άλλο. Να κάνω γιατί το λέω ρόλο. Άρα είναι και αφεντικό και δούλο. Μαζί και τα δύο. Δεν έχω βοηθό. Εγώ πρέπει να τα κάνω. Ναι. Και όταν δουλεύω λοιπόν θέλω να τα κάνω ένα μόνο. Και να κάνω όπως τα θέλω εγώ και μου λέει δεν το πιστεύω, δεν πειράζει, δικό μου είναι. Αυτό που θέλω να κάνω, δεν το είπα κάνω. Επειδή έχω μάθει λοιπόν και είμαι μόνο. Είμαι σε εγώ έχω λίγο μόνο. Ναι, είμαι στη ζωή. Δεν χωράει κανέναν. Είναι την υγεία. Αφέρεις το άσπρος. Ναι, δεν θέλω, αυτό. Είμαι ελεύθερος. Καλά κάνει. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Και δεν ανήκω πουθενά. Σε καμία οργάνωση, σε τίποτα. Ρόλες της οφλήσεις. Α, ναι. Τίποτα. Σε κανέναν. Θέλω να είμαι μόνο. Με το κόστος. Ναι. Κάθε άνθρωπο σε... Το άνθρωπος είναι επιλογές. Κόστος είναι πολύ οικονομικό. Έτσι και πώς είσαι ευχαριστημένος. Έχετε σκοπό να σταματήσετε να χαρίζετε σε χαρακτήρες τη φωνή σας? Όχι, δεν έχω. Να μην το κάνετε. Δεν θα το κάνω. Άμα μπορώ, όσο μπορώ. Να μην το κάνετε. Όσο αντέχει η φωνή μου. Δείχνει ότι αντέχει ακόμα. Παρόλο που έχω τόσα χρόνια και την έχω δουλέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κούραστη η φωνή μου, πάρα πολύ. Όσο αντέχει η φωνή μου και το μυαλό μου, τα μάτια μου και το σώμα μου και η ψυχή. Η ψυχή μου, εντάξει, δεν τελειώνει. Πρώτα βγαίνει η ψυχή. Την θέλει η ψυχή. Λοιπόν, άμα μπορώ, θα το κάνω όσο μπορώ. Όταν νιώσω ότι δεν θα είμαι αυτό που είμαι, έστω και για 5 λεπτά, θα φύγω. Σταματή. Ναι, θέλω αυτό που κάνω. Μπορεί να μην το κάνω, να πάω να δουλέψω σε 2 ώρες, 3 και να είμαι ο Τάσος Κωστής και να έχω, θέλω να δουλεύω τόσο όσο θα είμαι ο Τάσος Κωστής, έστω και 5 λεπτά. Όχι να μην γίνουν 6 λεπτά. Γιατί το έκτο λεπτό, το παραπάνω δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα μπορώ να είμαι αυτός που είναι. Άρα λοιπόν όσο μπορώ θα είμαι εδώ, τόσο θα κάνω. Και όταν δεν μπορώ, θα είμαι πίσω. Πώς τελειώνει, τάκ, είμαι στο φως. Όσο έχει φως, λέει όσο και λίγο. Να έχει τόσο. Δηλαδή, πώ θα τέχει μπαταρία ακόμα να έχει ένα λεπτό τόσο. Πέρατε, μην τη δει παραπάνω, θα σβήσει το φω. Χρόνια να είναι πάνω σα, να μα χαρίζει. Υγεία να έχουμε, υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Και να μα χαρίζει τα μάτια. Αν και η υγεία είναι κάτι που. Δηλαδή, τα προβλήματά μου τα έχω, έτσι, τα σωματικά. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όσο τα ανάγκη τα μάτια μου και θα προσπαθήσω να ζω, αυτό είναι και ένα μήνυμα που προσπαθώ να περνάω. Ότι αυτό μη σε βάζει κάτω να ζήσει τη ζωή σου, άσχετα με τα πόδια σου, δεν μπορεί να πονάει, ξύνεσαι. Κάτι είσαι αυτό. Δεν, αυτό δεν θα σε ενοχλήσει, δεν θα σε στερήσει το να ζήσει τη ζωή σου. Έστω όπως μπορεί να τη ζήσει κάπω. Ναι. Όχι καλά, κάνετε. Θέλω και μια αισιοδοξία το πράγμα. Γιατί άμα είσαι αισιόδοξο, είσαι δημιουργικό. Ο αισιόδοξο δεν κάνει τίποτα. Τον το ρίχνει κιόλα. Δεν κάνει τίποτα ο αισιόδοξο. Δεν διαθάνατο. Γιατί θα αναπέλει κοιμάται. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση θα κάνω. Έτσι λες το και 2 ώρες. Μα έχει κρατήσει εδώ 400 ώρες. Τι θα γίνει, θα φύγουμε καμιά ώρα. Ναι, και δεν πέρασε και τι πίτσε. Δεν ήρθαν και πίτσε. Εγώ ήθελα. Τι είπα, σούσι τώρα. Σούσι θέλουμε. Ναι, σούσι. Σούσι. Σούσι τρώ. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Πού μπορούμε να σα βρούμε τώρα αυτόν τον καιρό, είτε σε θέατρο, είτε σε μεταπλωτή να σα δούμε. Πουθενά και θα με δείτε. Θα με δείτε στο ψυχικό μου, θα είμαι στο Σαλβέρνο. Λοιπόν, θα είμαι εκεί και θα ξεκουράζομαι και θα κοιμίζω τις μπαταρίες μου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι, όπως λέμε και στη μισή Ευρώπη, κάνουμε αγρανάπαυση. 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 Δεν θα δουλεύω όπως τρέχω παλιά. Δούλευα μέχρι προχθές, σταμάτησα, οπότε περιμένω να κάνω την αγρανάπαυσή μου
Δεν λέω ότι ετοιμάζουν, γιατί εμείς δεν ετοιμάζουμε. Άλλοι ετοιμάζουν και μας καλούν να επιλέξουμε αυτά. Αυτό το ετοιμάζω, λέει τίποτα. Δεν λέω. Εγώ είμαι εκτελεστικός. Όταν λέτε ετοιμάζετε, ετοιμάζετε σε θέατρο ή μεταγλώσσα, αυτό πέρα μας πείτε. Ή είναι και τα δύο. Όλα παίζουν μέσα. Εγώ τι θα επιλέξω να κάνω. Α, οκ. Okay. Και επειδή έχω αποφασίσει να κάνω πάντοτε μία δουλειά. Αν κάνω τη γλώσσα, θα κάνω μόνο τη γλώσσα. Αν και τη μεταγλώσσα. Μεταγλώσσα την αφήνω. Ναι. Γιατί την κάνω όποτε θέλω. Κάποτε δούλευα και δεν προλάβω να δούλευα και μετά τα μεσάνυχτα. Και μου πήγαμε μια φορά κάναμε το TSP με το Παλού. Ω! Με το Παλού και μετά γλώσσα. Και πήγα μετά το θέατρο, πήγα μετά τις 12. Και αυτή δουλεύαμε από το πρωί ο τεχνικός. Και η Λουίζα Μιτσάου ήταν τότε που έκανε. Και καθώ τα λοιπά και μετά γλώσσα. Δεν κάνω πολλά στο. Και αυτή ξέρει. Όταν ήμουν και τόσε ώρε που καθόντουσαν εκεί πέρα, πήγε. Δεν κάνατε κάπου. Κάπω και ήταν έτσι. Κάποιο δεν κάνει λάθο. Τι λέω στο παιδιά. Στο. Μόλισαν. Ήταν μετά και ο μία η ώρα τη νύχτα. Αλλά δουλεύαμε να την κάνει δεκάωρο. Και επειδή εγώ του είχα ζητήσει κάπου εκεί μέσα να μην κάνω λάθο, στο και σου λέω μαγειρε τόπο θα μου το κάνει. Και ήταν χαλαρώστηκα και έτσι. Και είχα ψάρι αυτό στην καρέκλα. Πόσο ωραία αυτά να το βλέπετε για να λέτε, ξέρω εγώ. Όχι, αντί να τα κάνει, δεν τόσο. Καλά. Γιατί έτρεχα εγώ, ξέρει, αυτή είναι μια στιγμή. Δεν είναι αυτό που έκανα. Δεν γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Τα λέμε και χρόνο. Είναι χιουμοριστικά, είναι λέω αυτά τα πράγματα πώ είναι. Ωραία, να τα φυγεί, αλλά όταν το κάνει, γιατί είναι. Γιατί όταν πήγα εγώ εκεί, είχα ξυπνήσει 6 το πρωί. Και όταν είχα πάει μία τη νύχτα και είχα πάει, είχα κάνει σύρια. Μπορεί να είχα κάνει διπλή σύρια. Να είχα πάει το ένα σύρια, να φύγει να πάω στο άλλο, μετά να πάρω μια παράσταση απαιτητική. 2 ώρες και 45 λεπτά και μετά να πάω με τα γλώδια και πότε θα πάω σπίτι και μετά να ετοιμαστώ για την άλλη μέρα γιατί να ετοιμάσω να διαβάσω να έχω και να διαβάσω γιατί αν πας στο διάβαστο δεν λέει εγώ τα μαθηλογική άμα τα παιδιά πες για πέντε λογά και τελείωσε πώς τα λες δεν είναι μόνο τα λένε, όλοι τα λένε το πώς τα λες, ναι, δεν μου πει, από δεν μου φύγει βλέπεις να με... όχι, ούτε καν, να μην σας πει κρατιέμαι. Ούτε καν, ούτε καν. Δεν είναι εκραγό. Τελευταία χάρη. Έστω. Θα μπορέσει να μας χαρίσετε. Όχι, δεν θα σου πω τίποτα. Όχι, να μας χαρίσετε. Τίποτα, δεν θα σου κάνω καμία χάρη. Το μόνο που θα σου πω είναι. Κακούνα ματά. Πούμπα. Δεν ξέρω, χρειάζεται να εξηγήσει. Κακούνα ματά ήταν και στη τάση ζωή. Ναι, ισχύει αυτό. Όχι, όχι, αυτό ήταν η μότο. Δεν μεταφράζεται. Κακούνα ματά. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω να σας ευχηθώ τίποτα πέρα από το να έχετε υγεία, να είστε πάντα καλά, γερός, δυνατός, να μου χαρίζετε άλλες τόσες στιγμές. Να συναντιόμαστε. Μακάρι. Στιγμές χαράς όπως είπαμε, να περνάτε όλα αυτά τα συναισθήματα που μας χαρίζετε κάθε φορά στην καρδιά μας, γιατί αυτό είναι ότι αν κάποια στιγμή σας δούμε έξω θα πούμε «Άο Σαΐνις», «Άο Πούμπα», «Άο Πούφι», άρα ξέρετε ότι έχετε πετύχει το σκοπό σας. Ναι, ναι. Ότι έχετε καρφώσει το δικό σας λιθαράκι στην καρδιά μας. Αυτά από εμάς. Κύριε Κωστή, ήταν μια φοβερή συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Και εμείς μαζί σας. Θα σας δούμε σίγουρα τώρα κάποια στιγμή. Είτε θα είναι τηλεόραση, θα είναι θέατρο. Θα φανεί το χειροκρότημα στο τέλος. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε, δεν λέμε τίποτα τέτοιο. Όχι. Αφήστε το για έκπληξη. Αν δεν αρχίσει το γύρισμα, αν αρχίσει η παραστάση, εγώ δεν λέω τίποτα γιατί πώς καλά κάνει. Στην Ελλάδα είμαστε. Καλά, ναι. Yeah. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Τάσος Κωστής. Θα μεγαλώσει και άλλες γενιές. Δεν θα μας αφήσει, να είστε σίγουροι. Εύχομαι και πάλι τα καλύτερα. Δεν θες να τελειώσει η συνέντευξη. Όχι, δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Εντάξει, γιατί πάμε αύριο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος. Ελπίζουμε να σας άρεσε η συνέντευξη. Ελπίζουμε να ξέρετε ποιον άνθρωπο είχαμε δίπλα μας. Θα παίξουν και τα βιντεάκια προφανώς. Θα τα έχετε δει με τον Πούμπα, με τον Σαΐνι, με όλους τους επιβληματικούς χαρακτήρες. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Και ναι, θα έχουμε κι άλλον ηθοποιό. Αυτά. Φιλιά πολλά!